προσπαθήσω να δώσω ένα πλαίσιο του τι είναι η αλληλεγγύη για όλους και κυρίως της φιλοσοφίας που έχει και το πώς λειτουργεί, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι υποβοηθητικό και για να κατανοήσετε τη δομή που έχει το site, αλλά και για να δείτε πώς ανταποκρίνεται στις ίδιες τις δομές και δράσεις αλληλεγγύης, όπως αυτές αναπτύσσονται και αυτοοργανώνονται από πάρα πολλά κομμάτια του ίδιου του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε την δουλειά μας καταρχήν σαν αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των δράσεων που εδώ τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί και συνεχίζουν να αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι η αλληλεγγύη για όλους δημιουργήθηκε από κόσμο με συμμετοχή σε διάφορα κινήματα και δομές αλληλεγγύης, αλλά και στα πλαίσια της διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη και ενίσχυση αυτού του αναδυόμενου κινήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρ' όλα αυτά, η αλληλεγγύη για όλους είναι μια συλλογικότητα που έχει μια αποκεντροποιητική λογική. Και με αυτή την έννοια λειτουργεί σαν ένας κόμβος διευκόλυνσης της επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτές τις δομές, αλλά όχι σαν κάποιο συντονιστικό ή κέντρο τους. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει φανερό καθώς προχωράει η παρουσίαση, αλλά θα δείτε και από διάφορες λειτουργίες του site πώς διαφυλάσσουμε αυτό το ρόλο της αλληλεγγύης για όλους. Και επίσης αυτό το στοιχείο, αυτή η διαφορετική λογική οργάνωσης, ας το πούμε έτσι, είναι μια πρώτη μας διαφορά από τον τρόπο που λειτουργούν άλλοι οργανισμοί, θα έλεγα, προσφοράς φιλανθρωπίας ή κοινωνικών υπηρεσιών. Και πρέπει, θα ήθελα να επισημάνω εδώ ένα ορισμένο στοιχείο, ότι σαν αποτέλεσμα ακριβώς της διαχείρισης της κρίσης από τις ίδιες τις μνημονιακές δυνάμεις, από τους ίδιους τους υπεύθυνους που έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία μπροστά σε μια συνθήκη, ας το πούμε έτσι, ανθρωπιστικής κρίσης, αναπτύσσονται μία σειρά ή προσπαθούν να αναπτυχθούν μία σειρά από δομές, υποτίθεται, που τις ονομάζουν αλληλεγγύης, είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων από ΕΣΠΑ και τα λοιπά, για την καταπολέμηση προγραμμάτων για τη φτώχεια, για την ανεργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή και μη επιχειρήσεις και μια σειρά, ή και δήμους, που όμως λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική λογική και με κάποιο τρόπο, για όποιον θέλει να εντρυφήσει λίγο παραπάνω, δημιουργούν κάποια νέα πλέγματα και δίκτυα πελατειακών σχέσεων τη στιγμή που το κοινωνικό κράτος καταραίει. Δύο βασικές διαφορές που έχουμε από όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν, άλλες είναι πιο, ας το πούμε έτσι, κάνουν έργο φιλανθρωπίας ή αναπτύσσουν περισσότερο έργο φιλανθρωπίας από ό,τι παλιότερα, όπως η εκκλησία κτλ. Ή από κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες δήμων με αυστηρά κριτήρια για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές τις, σε αυτή την κοινωνική υποστήριξη που δίνουν οι δήμοι. Δηλαδή, δύο βασικά διαφορές μας από αυτά, από τέτοιου τύπου οργανισμούς, είναι ότι το πρώτο μάλλον είναι ότι η αλληλεγγύη για όλους απευθύνεται σε όλες και σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς διακρίσεις, είτε αυτά αφορούν τα λεγόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, ποιος δηλαδή μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα κοινωνικό φαρμακείο, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποια δημοτικά κοινωνικά φαρμακεία σου ζητάνε, ας πούμε, και καθαριστικό εφορίας για να μπορέσεις να πάρεις ένα φάρμακο, είτε ανοιχτή, είτε δεν αποδεχόμαστε και καμία διάκριση όσον αφορά την καταγωγή, χρώμα, θρησκεία, πιστεύω, όσων πλήττονται από την κρίση. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους, το δικαίωμα στην ασφάλιση, το δικαίωμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, σε όσους και όσους αδυνατούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή ανάγκες για τα παιδιά τους, κοινωνικά φροντιστήρια, εκπαίδευση, υποστήριξη, και που προσπαθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και αγωνιζόμενοι μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι γίνεται κατανοητή η διαφοροποίηση της αλληλεγγύης για όλους, αλλά και όλων των κινήματων αυτών των δομών αλληλεγγύης, από
άλλες προβαλλόμενες και καλά για δημοσιογραφία και για λόγους επικοινωνιακούς, δράση υποτίθεται υποστήριξης από άλλους, από πολιτικούς φορείς κτλ. Που θέλουν να εκμεταλλευτούν την ίδια την ανάγκη του κόσμου. Το δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν και σε αυτούς που ζητάνε μια κάλυψη των αναγκών τους, ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες όσον αφορά το πεδίο της αλληλεγγύης και ανάμεσα σε αυτούς που είναι ικανοί και μπορούν να βοηθήσουν και στους αναξιοπαθούντες, όπως αναφέρεται και σε διάφορα φυλάδια ή και δήμων ή και φιλανθρωπικών οργανώσεων ΜΚΟ γύρω από το πώς, σε ποιους απευθύνονται. Ο κύριος λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί η αντίληψή μας είναι ότι είναι έργο, ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια συλλογική απάντηση σε κοινά προβλήματα. Και τα κοινά προβλήματα είναι ότι σήμερα μπορεί να έχω εγώ το ένα πρόβλημα και αύριο να το έχει κάποιος άλλος. Και επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο δομούνται και λειτουργούν αυτές οι δομές αλληλεγγύης διακατέχονται από το στοιχείο της ανοιχτής απεύθυνσης, της συμμετοχής και μιας αδιαμεσολάβητου δημοκρατικού τρόπου λήψης αποφάσεων, της ισότητας, της ενεργοποίησης και της αυτοοργάνωσης όλων των ανθρώπων προκειμένου να συλλογικά να στήσουν άλλου τύπου κοινωνικές σχέσεις την ίδια στιγμή που προσπαθούν να απαντήσουν στο ζήτημα της επιβίωσης. Με αυτή την έννοια, κύριο, ας το πούμε σαν οδηγός, ή μάλλον αυτό που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε, είναι αυτό το σύνθημα να μην μείνει καμία και κανένας μόνος του απέναντι στην κρίση. Και αυτό έχει μια διτή έννοια. Το ένα είναι ότι για να μπορέσει κάποιος να συνεχίσει να αγωνίζεται πρέπει να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Είναι ο αγώνας για την επιβίωση. Και το δεύτερο είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι προσπαθώντας να δώσουμε απάντηση στα άμεσα προβλήματα και ανάγκες του ελληνικού λαού, την ίδια στιγμή ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται αυτές οι απαντήσεις δημιουργούν ένα άλλο μοντέλο, ένα άλλο πρότυπο που αφορά την οργάνωση του ίδιου του κόσμου, την οργάνωση, άμα θέλετε, και μιας δημόσιας σφαίρας των από κάτω, την οργάνωση διαφορετικού τύπου κοινωνικών σχέσεων, γειτονιών, να ξαναδημιουργούμε τις γειτονιές εκεί που προωθείται ο κοινωνικός κατακερματισμός, η κοινωνική διαίρεση, ρατσισμοί κτλ. Και ένας βασικός λόγος που γίνεται αυτό επίσης είναι ότι κατανοούμε την κοινωνική αλληλεγγύη ακριβώς όχι μόνο σαν φιλανθρωπία και ανταπόκριση στις υλικές ανάγκες κάποιου, αλλά και σαν ένα, κατανοούμε και την πολιτική διάσταση που έχει η αλληλεγγύη και μέσα από αυτό τον αναδυόμενο, το αναδυόμενο παράδειγμα για μας είναι ένας τρόπος προετοιμασίας και ριζικότερων κοινωνικών αλλαγών και μιας πιο συνολικής πολιτικής ανατροπής. Το βλέπουμε και πιο, δηλαδή δεν θυσιάζουμε το οραματικό μας στοιχείο στην κάλυψη των άμεσων αναγκών. Με αυτή την έννοια αυτό έχουμε προσπαθήσει να αντανακλαστεί και στον τρόπο στις σχέσεις που οικοδομούμε με τις δομές αλληλεγγύης και στον τρόπο που λειτουργούμε εμείς. Έχουμε με τη συνέλευσή μας κτλ. Δραστηριοποιούμαστε σε 6 θεματικές ενότητες ή για την ακρίβεια 7. Από ποια είναι η 7η. Λοιπόν, το ένα, οι οποίες είναι η υγεία, η τροφή, η εκπαίδευση, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, νομική στήριξη και ο πολιτισμός. Και επίσης η 7η είναι μια ομάδα που ασχολείται με τη διεθνή δουλειά και με την ανάπτυξη καμπάνιας αλληλεγγύης προς την Ελλάδα στο διεθνές επίπεδο. Πολύ επιγραμματικά, η αλληλεγγύη για όλους προσπαθεί να λειτουργήσει σαν ένας κόμβος και σαν να δημιουργήσει
κοινούς χώρους δικτύωσης και επικοινωνίας αυτών των ποικιλόμορφων δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και να παράσχει κάποια εργαλεία για την αλληλοκάλυψη, για τη διευκόλυνση αλληλοκάλυψης των αναγκών τους, τη γνωστοποίηση των δράσεών τους, όπως επίσης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων όσων θέλουν είτε να δραστηριοποιηθούν είτε έχουν ανάγκη να απευθυνθούν γιατί έχουν κάποια ανάγκη να καλύψουν. Περάσαμε μια πρώτη περίοδο που κάνουμε μια καταγραφή όλων αυτών των δομών. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, νομίζω, σε ένα από τα φυλάδια που σας έχουμε δώσει. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένως, είναι γύρω στις 250 οι δομές αυτή τη στιγμή με τις οποίες είμαστε σε επαφή και τις οποίες έχουμε καταχωρήσει στο site μας και έχουμε προσπαθώντας να δώσουμε και μια, να κάνουμε πιο ορατή την ύπαρξη αυτού του κόσμου αλληλεγγύης, ας πούμε, που υπάρχει στην Ελλάδα και για κάποιους είναι ορατή μόνο σε μερικό τοπικό επίπεδο. Και κύρια, για να μπορέσει να τη μάθει ο κόσμος που έχει ανάγκη και να διευκολύνουμε την πρόσβασή του σε αυτά, που νομίζω με το site θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο γι' αυτό. Επίσης, με την συνδιαλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και καταγραφή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε αυτές τις δομές, ήδη έχουμε παραδείγματα που έχει και διαπιστώνεται μια επιτάχυνση της δημιουργίας νέων δομών και της ανάπτυξης αυτού του κινήματος. Τέλος, προσπαθούμε να οργανώσουμε καμπάνιες πανελλαδικού χαρακτήρα. Η πρώτη ήταν το ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο, στο οποίο επίσης μπλέκονται, εμείς διευκολύνουμε και την οργάνωσή του και την υποστηρίζουμε την οργάνωσή του σε τοπικό επίπεδο και την διασπορά, ας το πούμε έτσι, του λαδιού που συγκεντρώνεται ανάμεσα στις δομές εκεί που υπάρχουν ανάγκες, ανάμεσα εκεί που στους παραγωγούς και στους, ας το πούμε έτσι, και εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Ναι, λοιπόν, και τέλος προσπαθούμε αυτό που προηγουμένως να προωθήσουμε μια διεθνή καμπάνια αλληλεγγύης, η οποία, το λέω πολύ επιγραμματικά, έχει μπει ήδη σε μια δεύτερη και πιο έντονη φάση από τις προηγούμενες εβδομάδες και στα πλαίσια του Alter Summit έχουμε ορίσει ένα όριο, ας το πούμε έτσι, όχι αυστηρό, αλλά σαν όριο βοηθάει στη δουλειά μας να υπάρχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και στόχευση, όπου ευελπιστούμε να γίνει μια συνάντηση των πρωτοβουλειών αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, διεθνή συνάντηση των πρωτοβουλειών αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, να γίνει εκεί πέρα στα πλαίσια του Alter Summit. Αυτά από μένα, νομίζω έχεις να σου πει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Γιάννης. Θα προσπαθήσω λίγο επιγραμματικά και όσο πιο πυκνά μπορώ να σας παρουσιάσω λίγο το περιεχόμενο του site, στο βαθμό που για μας η νέα πλατφόρμα, η νέα σελίδα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αλληλεγγύη από εδώ και πέρα. Ευελπιστούμε λοιπόν το site, το solidarityforall.gr, η πλατφόρμα αυτή, να αποτελέσει το εργαλείο που θα βοηθά τη διασύνδεση των δομών μεταξύ τους. Θα αποτελέσει δηλαδή ένα κόμμα επικοινωνίας τόσο μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε δομές αλληλεγγύης, αλλά και ένα κόμμα επικοινωνίας των δομών αλληλεγγύης μεταξύ τους. Βασικό στοιχείο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι ότι προσπαθούμε, ευελπιστούμε να συγκεντρώσει εκεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν την αλληλεγγύη, είτε πρόκειται για δομές, είτε πρόκειται για νέα, είτε πρόκειται για δράσεις. Ευελπιστούμε σε αυτή τη σελίδα να συγκεντρώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αλληλεγγύη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς και την ανέπτυξε λίγο πριν ο Χρήστος. Με αυτή την έννοια, στη σελίδα θα παρατίθεται μία σειρά από πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Το βασικό πράγμα που κάνει στο σελίδα μας είναι ότι έχει γίνει η καταγραφή των δομών αλληλεγγύης σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα σε καθένα και καθεμία να εντοπίσει τη δομή αλληλεγγύης, είτε θέλοντας να συμμετάσχει σε αυτή, είτε θέλοντας να συμμετάσχει εθελοντικά σε αυτή, είτε θέλοντας να υπηρετήσει, να υπηρετηθεί τέλος πάντων, εισαγωγικά, από τη δομή.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι οι δομές αλληλεγγύης, οι οποίες καταγράφουμε εμείς, έχουν ένα συγκεκριμένο σκεπτικό και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν. Λειτουργούν με άμεσο και δημοκρατικό τρόπο, δεν διαχωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν και υπηρετούνται από αυτοί, σε εισαγωγικά πάλι οι δύο λέξεις, δεν αποκλείουν με κανέναν τρόπο κάποιον και ίσα ίσα προσπαθούν να εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο σε αυτές. Είναι δηλαδή ανοιχτές δομές, δομές αλληλεγγύης, οι οποίες λειτουργούν με ανοιχτό τρόπο. Κύριοι στόχοι της ιστοσελίδας μας που παρουσιάζονται κιόλας στην πρώτη σελίδα είναι καταρχάς η παρουσίαση των δομών αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, γίνεται πανελλαδική καταγραφή των δομών αλληλεγγύης, παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των δομών με το κριτήριο της τοπικότητας και με το κριτήριο της θεματικής με την οποία ασχολούνται. Είπε και ο Χρήστος πριν ότι εμείς κάνουμε έναν διαχωρισμό στις δομές αλληλεγγύης σε 7 βασικές κατηγορίες: τροφή, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, νομική στήριξη, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και διεθνή. Σε εμάς την κατηγοριοποίηση κάθε θεματική έχει και τις δικές της υποθεματικές. Παράλληλα με αυτό, σε κάθε δομή παρουσιάζονται και οι ανάγκες τις οποίες έχει η δομή. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος ο οποίος ψάχνει πράγματα να εντοπίσει τη δομή της περιοχής του ή τη δομή της θεματικής του και με βάση τις ανάγκες οι οποίες έχει αυτή η δομή να δει πώς μπορεί και ο ίδιος ή η ίδια να βοηθήσει να συμβάλλει σε αυτή. Άλλο κομμάτι είναι η προβολή των δραστηριοτήτων και των νέων σχετικά με τη δράση των δομών. Για κάθε δομή δίνεται δυνατότητα να παρουσιάζει τις δράσεις της. Ευελπιστούμε δηλαδή να φτιαχτεί, αφού κάθε δομή παρεμβαίνει σε αυτή το κομμάτι του site, ευελπιστούμε να φτιαχτεί ένα μεγάλο μερολόγιο δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Να μπορεί δηλαδή κάποιος και κάποια να ψάχνει τις δράσεις με βάση τη θεματική, επαναλαμβάνω, και με βάση την τοπικότητα, να μπορεί να βρίσκει δηλαδή συγκεντρωτικά τι δράσεις γίνονται και να συμμετέχει ανάλογα σε αυτές. Παρέχονται εργαλεία για το συντονισμό των δομών μέσα από το ίδιο το site. Σημαντικό κομμάτι είναι η πληροφόρηση και η παροχή τεχνογνωσίας για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν νέες δομές αλληλεγγύης. Είναι απαραίτητη η μεταφορά εμπειριών από δομή σε δομή. Όταν δημιουργείται μια πρωτοβουλία για να φτιαχτεί μια δομή αλληλεγγύης, είναι λογικό να υπάρχει πρώτη αμηχανία, οι πρώτες δυσκολίες. Θέλουμε αυτό το πράγμα να ξεπερνιέται μέσα από παραδείγματα, μέσα από εμπειρίες, οι οποίες μεταφέρουν δομές που βρισκόντουσαν σε αυτό το στάδιο στην αρχή της δημιουργίας τους. Δεν χρειάζεται η ίδια δομή να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με μια άλλη με την δομή η οποία τα έχει ξεπεράσει. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ, θέλουμε να γίνεται εύκολο μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας, να δίνουμε τα πρώτα βήματα, να δίνονται μέσα από το site τα πρώτα βήματα για το πώς φτιάχνουμε μια δομή αλληλεγγύης κτλ. Και τελευταίο είναι η δυνατότητα επικοινωνίας των δομών μεταξύ τους μέσω του φόρουμ. Οι δομές οι οποίες ασχολούνται με μια συγκεκριμένη θεματική έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν το δικό τους χώρο επικοινωνίας και συζήτησης και μέσα από εκεί, μέσα από συζητήσεις να λύνουν τα απορίες, να συντονίζονται οι δομές μεταξύ τους, να προχωράει δηλαδή η επικοινωνία αυτών των δομών. Το υλικό προς παρουσίαση της σελίδας περιλαμβάνει γενική πληροφόρηση σχετικά με τις δομές αλληλεγγύης. Καλύτερα να πάμε στην τελευταία τέτοια. Κι άλλο. Στο τελευταίο. Το υλικό της παρουσίασης περιλαμβάνει γενική πληροφόρηση σχετικά με τις δομές αλληλεγγύης. Έχουμε δηλαδή θεωρητικά κείμενα που συζητάμε πάνω στην αλληλεγγύη, έχουμε πρακτικές οδηγίες, έχουμε βοήθεια και συμβουλές. Έχουμε προφανώς τις δομές αλληλεγγύης, όπου για κάθε δομή παρουσιάζεται το προφίλ της, παρουσιάζεται δηλαδή το τι κάνει με λίγα λόγια, παρουσιάζονται οι ανάγκες της δομής, παρουσιάζονται οι δράσεις της δομής. Έχουμε μια διεσογραφική ροή στη σελίδα, όπου μπαίνουν τα νέα είτε από άλλες σελίδες είτε πρωτότυπα, παρουσιάζονται δηλαδή όλα τα νέα που αφορούν στην αλληλεγγύη. Έχουμε την παροχή βοήθειας και υποστήριξης. Έχουμε την νομική στήριξη που παρέχει η αλληλεγγύη για όλους. Και έχουμε και το διεθνές μέρος του site, το οποίο πηγαίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά
σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ, δεν γνωρίζουν ελληνικά και θέλουν να βοηθήσουν ή να συμμετάσχουν με κάθε τρόπο σε μια δομή αλληλεγγύης. Αυτό γίνεται μέσα από το μεταφρασμένο κομμάτι του site. Και υπάρχει και το δεύτερο επίπεδο της διεθνούς καμπάνιας της αλληλεγγύης για όλους, για την Ελλάδα, όπου παρέχονται μια σειρά από πληροφορίες και στοιχεία για συλλογικότητες ή μεμονωμένους ανθρώπους του εξωτερικού που θέλουν να βοηθήσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Ειδικό κομμάτι για το site αποτελεί υγεία και οι χωρίς μεσάζοντες. Στο κομμάτι της υγείας ετοιμάζεται η πλατφόρμα δεδομένων, η βάση δεδομένων, όπου θα υπάρχει μια σύνδεση των κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων σε αυτή. Στην βάση δεδομένων θα παρουσιάζονται όλα τα φάρμακα τα οποία έχει κάθε ιατρείο προς διάθεση, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα συντονισμός μεταξύ των ιατρείων για να βρίσκονται φάρμακα από το ένα ιατρείο στο άλλο. Αυτή η βάση θα ανανεώνεται από τα ίδια τα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία. Και το δεύτερο αφορά τους χωρίς μεσάζοντες, επίσης αποτελεί ειδικό κομμάτι της παρέμβασης. Ετοιμάζεται και μια μεγάλη λίστα παραγωγών, στην οποία εντάσσονται παραγωγοί οι οποίοι θέλουν να δίνουν τα προϊόντα τους χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου. Η λίστα παραγωγών αυτή θα είναι διαθέσιμη για τις δομές οι οποίες κάνουν χωρίς μεσάζοντες. Βασικά στοιχεία του site στο σύνολο είναι ότι καταρχάς η ένθεση του περιεχομένου. Δεν ευελπιστούμε εμείς να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουμε το περιεχόμενο του site. Ίσα ίσα δίνουμε τη δυνατότητα στις δομές να ενθέτουν το περιεχόμενο που τους αφορά. Πολύ μικρό κομμάτι του site θα συμπληρώνεται από εμάς. Οι ίδιες οι δομές θα έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν, να μπαίνουν στην πλατφόρμα με ειδικούς κωδικούς που θα έχει κάθε δομή και να ενθέτει το περιεχόμενό της, να βάζει τις δράσεις της, να ξεκινά συζητήσεις στα κομμάτια του φόρουμ. Γενικώς το σημαντικό για μας στην σελίδα είναι η διαδραστικότητα, δηλαδή οι ίδιες οι δομές από μόνες τους να βάζουν το περιεχόμενό τους και να αποκτήσουν να αποτελέσει δηλαδή το site τον κόμβο συνεννόησης και επικοινωνίας. Εξουσιοδοτημένοι χρήστες συλλογικοτήτων θα έχουν δικαιώματα δημοσίευσης νέων. Οι ίδιες οι δομές θα έχουν στα χέρια τους διαχείριση του περιεχομένου τους. Η πλατφόρμα δεν αποτελεί ένα ακόμα site για την αλληλεγγύη. Ευελπιστούμε να μην αποτελεί ένα ακόμα site για την αλληλεγγύη, αλλά θέλουμε να αποτελεί εργαλείο για την αλληλεγγύη. Εργαλείο στα χέρια των δομών. Δεν επιθυμούμε να κλείσουμε στο ιστορικό της σελίδας ένα περιεχόμενο για την αλληλεγγύη και ό,τι έχει να κάνει με τις δράσεις και τις δομές. Αλλά θέλουμε να αποτελέσει ένα λειτουργικό κόμβο επικοινωνίας, να μπορέσει να αποτελέσει δηλαδή ένα ζωντανό λειτουργικό και διαδραστικό χώρο. Στόχος είναι να υπηρετηθούν οι ανάγκες των δομών αλληλεγγύης, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν, θέλουν να έρθουν σε επαφή με τις δομές αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη για όλους ως μια δομή αλληλεγγύης και αυτή έρχεται με τη σειρά της να συμβάλλει στην επικοινωνία των δομών αλληλεγγύης. Θέλουμε σχηματικά και ιντερνετικά να αποτυπωθεί αυτό που στην πράξη γίνεται. Θέλουμε ιντερνετικά να φτιαχτεί ένας κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει την κρίση διαφορετικά. Ένας κόσμος ο οποίος οργανώνεται, αυτοοργανώνεται, αντιστέκεται και διεκδικεί. Αυτό ευελπιστούμε να παίξει το site, να αποτελέσει δηλαδή τον παλαδικό χάρτη των εστιών αντίστασης, αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης.